49 δασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε ολόκληρη την χώρα το τελευταίο 24ωρο. Οι περισσότερες από αυτές τέθηκαν άμεσα υπό μερικό έλεγχο στο αρχικό στάδιο, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, ενώ η κατάσταση όσον αφορά τις υπόλοιπες πυρκαγιές έχει ως εξής. Η φωτιά που ξέσπα στην περιοχή Αναφωνήτρια Ζακύνθου είναι σε ύφεση και δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, ενώ στην περιοχή παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις για τον πλήρη έλεγχο της. Σε ύφεση είναι τα πύρινα μέτωπα που έχουν κάψει χιλιάδες στρέμματα δασικής έκτασης στο χωριό Ορθωνιών Ζακύνθου. Η πυρηνή λέλαπα έχει μετατρέψει σε στάχτες τα υπέροχα δάση των ορεινών της Ζακύνθου που αποτελούσαν πόλο έλξης εκατοντάδων τουριστών κάθε χρόνο, αλλά και ένα σημαντικότερο πνεύμα πρασίνου. Όλη νύχτα ήταν η μάχη των πυροσβεστών με τις φλόγες κάτω από δύσκολες συνθήκες, καθώς η μεγάλη θερμοκρασία έκανε πιο δύσκολες συνθήκες κατάσβεσης πυρκαγιάς. Οι πρώτες εκτιμήσεις από τους ανθρώπους πυροσβεστικής υπηρεσίας κάνουν λόγο για καταστροφή άνω των 3.000 στρεμμάτων δασικής έκτασης, ενώ μεγάλη ήταν η βοήθεια που έφτασε στη Ζάκυνθο από την υπόλοιπη χώρα. Δεν έχουμε καμιά πληροφορία ακόμα για το που ξεκίνησε και πώς. Θα διενεργήσει το ανακριτικό τμήμα της υπηρεσίας μας προανάκριση. Η πυρκαγιά είναι ακόμα σε εξέλιξη. Προσπαθούμε να την οριοθετήσουμε και αυτό πιστεύω θα τα καταφέρουμε. 42-58. Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες, αν βρίσκονται στην Ήπεθρο, να μην καίνε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά κατά τους θερινούς μήνες. Να μην ανάβουν υπαίθριες ψυσταριές στα δάση ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα το καλοκαίρι. Να αποφεύγουν τις εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά. Να μην πετάνε αναμένα τσιγάρα, να μην αφήνουν τα σκουπίδια στο δάσος γιατί υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης και να σέβονται τα απαγορευτικά πρόσβασης σε περιόδους υψηλού κινδύνου. Ακόμα αν το σπίτι σας βρίσκεται μέσα ή κοντά στο δάσος, δημιουργήστε μια αντιπυρική ζώνη γύρω από το σπίτι σας, καθαρίζοντας σε ακτίνα τουλάχιστον 10 μέτρων τα ξερά χόρτα και φύλλα, τις πευκοβελόνες και τα κλαδιά. Κλαδέψτε τα δέντρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων, ανάλογα με την ηλικία και την κατάστασή τους. Απομακρύνετε ξερά κλαδιά από τα δέντρα και από τους θάμνους. Μην αφήνετε κλαδιά των δέντρων να ακουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια του σπιτιού, κλαδέψτε τα αφήνοντας απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρων από το σπίτι. Μην τοποθετείτε πλαστικές υδροροές ή σωλήνες στους τοίχους του σπιτιού, μην τοποθετείτε παραθυρόφυλλα από έφλεκτα υλικά στα παράθυρα και στις μπαλκονόπορτες. Μην αποθηκεύετε έφλεκτα αντικείμενα κοντά στο σπίτι και μην κατασκευάζετε ακάλυπτες δεξαμενές καυσίμων κοντά στο σπίτι. Προμηθευτείτε τους κατάλληλους πυροσβεστήρες και φροντίστε για τη συντήρησή τους.